Το Τρίγωνο της Θλίψης του Ρούμπεν Έστλουντ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Υπάρχουν όμως και άλλες ταινίες που εμπλουτίζουν τη μεγάλη ποικιλομορφία που κάνει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο τόσο πλούσιο και ζωντανό. Ακολουθεί μια επισκόπηση μιας χρονιάς που έχει ανοίξει πολλούς νέους ορίζοντες. Η καυστική σάτιρα του Σουηδίου σκηνοθέτη σάρωσε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών μέχρι τα 35 βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στο Ρέγκιαβικ. Το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής κομμωδίας κέρδισε η ταινία του Ισπανού Φερνάντο Λέοντε Αρανόα, Το τέλειο αφεντικό. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, υποδίεται το αφεντικό και τον σύζυγο που χάνει σταδιακά τις βεβαιότητές του. Οι ροδακινιές του Αλκαράς της Κάρλα Σιμών ασχολούνται επίσης με ζητήματα πατριαρχίας και ανδρικής κυριαρχίας. Σε αυτή την ταινία εστιάσαμε ιδιαίτερα στο θέμα των ρόλων των φίλων, γιατί φαίνεται ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου οι ιστορίες με γυναίκες πρέπει να αφορούν φεμινίστριες, ενδυναμωμένες γυναίκες. Αλλά υπάρχουν μέρη στον κόσμο που αυτό δεν έχει φτάσει ακόμα. Και αυτή είναι η περίπτωση ορισμένων αγροτικών κοινοτήτων, όπου το πατριαρχικό σύστημα, ας πούμε, είναι ακόμα πολύ παρόν, όπου η τοξική αρενοπότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Το βραβείο Ευρωπαϊκής Ανακάλυψης, βραβείο Φιλπρέσι, απονεμήθηκε από τους κριτικούς κινηματογράφου και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία στο Πίκολο Κόρπο της Ιταλίδας Λάουρα Σαμάνι. Αφορά την ιστορία μιας μητέρας που θέλει να προσφέρει μια κανονική ταφή στο νεογέννητο μωρό της. Η συνωμοσία του Καΐρου του Ταρίκ Σαλέχ, Σουηδού σκηνοθέτη αιγυπτιακής καταγωγής, ανοίγει νέους δρόμους στο ευρωπαϊκό σινεμά. Το να μπουν οι Ευρωπαίοι στα παπούτσια ενός μουσουλμάνου που φοβούνται, να περπατούν, να προσεύχονται, να κοιτούν γύρω, να ελπίζουν, να φοβούνται και να παλεύουν για την επιβίωσή τους, νομίζω ότι είναι κάτι καλό, γιατί πρέπει να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Η ταινία είναι ένα θρίλερ που εκτελήσεται στο Πανεπιστήμιο Al-Azhar, το επίκεντρο της εξουσίας του Σουνιτικού Ισλάμ. Λίγο μετά από τον ερχομό του στο Κάιρο και την εισαγωγή του στο ίδρυμα, ο μεγάλος Ιμάμις, ο θρησκευτικός ηγέτης του Πανεπιστημίου, αλλά και η ανώτατη αρχή όλων των Σουνιτών, καταραίει και πεθαίνει μπροστά στους μαθητές του. Η καλή διεθνής πορεία της ταινίας επιβεβαιώνει ότι το ευρωπαϊκό σινεμά γνωρίζει πώς να υπερβεί τα όρια της γυραιάς Υπήρου.